Και πάω λοιπόν στον ΕΦΚΑ. Τα όσα δήλωσε ο κύριος Όμηρος Τσάμπαλος στην ΕΡΤ πριν από 2 μέρες, 3, ότι από τον Ιούνιο και μετά υπολογίζεται ότι θα έχει ξεκαθαριστεί το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων και ότι οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης θα ικανοποιούνται εντός τριμήνου. Ότι ήδη το 90% των εκκρεμών συντάξεων, οι οποίες είναι πρώτου 19, ότι έχουν εκαθαριστεί και ότι στόχος είναι να εκδοθεί των εκκρεμών συντάξεων το 100% μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Τσάπαλος. Πήρα το σχετικό απόσπασμα από την ΕΡΤ. Για ακούστε. Πότε θα καταφέρουμε να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και οι συντάξεις να εκδίδονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την ημέρα που κάποιος θα υποβάλει την αίτησή του? Αυτό θα το καταφέρουμε από τον Ιούνιο του 2022 και μετά, όπου θα έχουμε καθαρίσει και τον σύνολο των ληξιπρόθεσμων συντάξεων, όπου αυτή τη στιγμή υπολογίζονται περίπου 82.000. Πέρσι τέτοια εποχή οι ληξιπρόθεσμες ήταν κοντά στις 125.000, άρα μιλάμε για μια πρόοδο άνω των 40-45.000 ληξιπρόθεσμων συντάξεων που δόθηκαν παραπάνω μέσα στο προηγούμενο χρόνο. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα στο 2021, βγήκαν πάνω από 225.000 νέες συντάξεις μέσα σε ένα χρόνο, αριθμός ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ. Οπότε αυτά τα δεδομένα και αυτά τα νούμερα μας δίνουν την πεποίθηση ότι τον Ιούνιο τελειώνουμε με το στόκ των ληξιπρόθεσμων και ότι οι συντάξεις από τον Ιούνιο και μετά θα εκδίδονται εντός 90 ημερών. Όποιος περιμένει εδώ και καιρό τη σύνταξή του θα την έχει πάρει μέχρι το καλοκαίρι. Όποιος περιμένει τη σύνταξή του και έχει καταστήλει ληξιπρόθεσμη, δηλαδή εκκρεμεί άνω των 90 ημερών, θα τη δει μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή, όποιος πάει για σύνταξη τον Οκτώβριο, ξέρω, του χρόνου, πόσο γρήγορα θα την παίρνει, θα καταθέτει τα χαρτιά, κάποιος πήγαινε με τον Γιάννη. Ο στόχος είναι 90 ημέρες. Ακριβώς. 90 ημέρες είναι ο στόχος για να ουσιαστικά να αρμονιστούμε και με τα διεθνή στάνταρτς. Αυτό είναι στην περίπτωση που μιλάμε για μια απλή περίπτωση, γιατί υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας και το ξέρετε, οι οποίοι απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο το 1555, αν δεν κάνω λάθος. Επειδή όμως μπορεί να έχουν μια παράλληλη απασχόληση σε βάθος του εργασιακού τους βίου, σε 2 ή σε 3 ταμεία, αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι με τα χέρια ψηλά. Δεν έχουν απάντηση. Για τις 90 ημέρες ουσιαστικά μιλάμε για όλα τα είδη συντάξεων, όλους τους τύπους συντάξεων, είτε είναι μία γύρατος, είτε είναι διαδοχική, είτε είναι αναπηρίας, είτε είναι μεταβίβαση λόγω θανάτου. Ακόμα και οι δύσκολες περιπτώσεις, στόχος είναι να εκδίδονται σε 90 ημέρες. Το 1555 λειτουργεί και μπορεί οποιοδήποτε να το καλέσει για να μάθει πού βρίσκεται η σύνταξή του. Mm-hmm. Όμως το 1555 δεν έχει τη δυνατότητα να πει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά ότι ξέρεις τι, η σύνταξή σου θα βγει 25 Φεβρουαρίου στις 9 η ώρα το πρωί. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα και κανένα τηλεφωνικό κέντρο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό όμως το οποίο μπορεί να πει με βεβαιότητα είναι ότι η σύνταξή του βρίσκεται σε τελικό στάδιο, εφόσον έχει υποβληθεί σωστά, δεν εκκρεμούν οφειλές, δεν εκκρεμούν πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσει και τα λοιπά, και μέχρι τον Ιούνιο του 2022 θα έχει εκδοθεί. Κύριε Τσάπαλα, δεν περιμένει κανένα συνταξιούχο. Στην Ελλάδα είμαστε. Δεν περιμένει κανένα συνταξιούχο να του πείτε τη μέρα και την ώρα που θα πάρει σύνταξη. Περίμενε τόσα χρόνια να του πει τουλάχιστον τη χρονιά που θα πάρει τη σύνταξη. Οπότε φαίνεται ότι το λύσαμε αυτό και προχωράμε. Οι κλήσεις που έχουμε στο 1555 έχουμε ερωτήματα ακριβώς πότε, ποια ημέρα θα λάβει κάποιος την σύνταξή του. Όμως, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε μέχρι τον Ιούνιο θα έχει τελειώσει το ζήτημα. Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου το 2019 και έχουμε 2022. Προφανώς θέλω να μάθω και την ημέρα και την ώρα. Αν έχουν περάσει και 2019, ευχαριστώ. Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Για το 2019 και πίσω, δηλαδή για τις πολύ παλιές εκκρεμείς συντάξεις, ο στόχος δεν είναι να έχουν καθαριστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Ο στόχος είναι να έχουν καθαριστεί μέσα στις επόμενες 25 μέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Και κάτι το οποίο θα το καταφέρουμε, γιατί ήδη οι εκκρεμείς πρώτου 19 έχουν καθαριστεί σε ποσοστό άνω το 90%. Μένουν λίγες εκατοντάδες συντάξεις, με απλά λόγια, να δώσουμε για να τελειώνουμε με αυτές τις παλιές εκκρεμείς συντάξεις. Με τα χρωστούμενα εφάπαξ, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, το 2021 είχαμε πραγματικά μια πολύ σημαντική βελτίωση στους ρυθμούς απονομής των εφάπαξ. Αυξήθηκαν πάνω από 35%. Εκεί που είχαμε γύρω στις 10.000 εκκρεμή εφάπαξ, τώρα έχουμε πέσει κοντά στα 6. Στόχος είναι εντός του 2022 να έχουμε τελειώσει οριστικά με το θέμα των εκκρεμών εφάπαξ. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, όμως ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο και για πολλά χρόνια. Αλλά όπως έχουν μπει σε μια σειρά οι κύριες ληξιπρόθεσμες και δίνονται πλέον με έναν πάρα πολύ έτσι, υψηλό και συνεχή ρυθμό,
Έτσι θα γίνει και με τα εφάπαξ. Γιατί αυτό το οποίο ενδεχομένως να μην γνωρίζουν οι πολλοί τηλεθεατές που μας ακούν, είναι ότι για να εκδοθεί ένα εφάπαξ στην ώρα του, θα πρέπει να εκδοθεί και η κύρια στην ώρα της. Αφού λοιπόν λύνουμε το κύριο πρόβλημα του να εκδίδουμε την κύρια στην ώρα της, έτσι μπορούμε και την επικουρική και τα εφάπαξ να τα δίνουμε στην ώρα τους, εντός δηλαδή των 90 ημερών. Άρα και με τις επικουρικές μέσα στο 22 θα έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικά το πρόβλημα. Δεν σας λέω ότι θα έχουν καθαριστεί το σύνολο των επικουρικών, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι τους θα έχει αντιμετωπιστεί. Και τα εφάπαξ θα το έχουμε οριστικά λύσει το θέμα των εφάπαξ μέχρι το τέλος του 22, ενδεχομένως και νωρίτερα. Όταν λέμε ότι σε 90 μέρες παίρνει τη σύνταξή του, παίρνει ολόκληρη τη σύνταξή του, δεν παίρνει μία προκαταβολή. Όχι, θα παίρνει ολόκληρη τη σύνταξή του. Ουσιαστικά δεν θα μπορεί να παίρνει μια προκαταβολή, μια προσωρινή λίγο νωρίτερα, αλλά ο στόχος είναι εντός 90 ημερών να παίρνει την οριστική του σύνταξη. Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα. Τόσα χρόνια γιατί πλέον βγάζουμε τώρα, τι κάνατε τώρα. Τώρα δούλεψε ημέρες. Το σύστημα γιατί μπήκανε και οι ιδιώτες μέσα και τρέξαν τις διαδικασίες. Δούλεψαν πιο πολλοί άνθρωποι στον, εκεί στις υπηρεσίες. Γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσατε να το κάνετε αυτό που κάνετε τώρα. Είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός πολλών νέων παραγόντων που εισήχθησαν στον ΕΦΚΑ το τελευταίο χρόνο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία management που δεν τα είχαν υιοθετήσει μέχρι πρότινος, όπως για παράδειγμα ο πύργος ελέγχου. Ο πύργος ελέγχου είναι η παρακολούθηση ψηφιακή όλων των εκκρεμών συντάξεων μέσα από ένα κομπιούτερ, από τον διοικητή, τον διευθυντή ενός υποκαταστήματος, για να ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσες εκκρεμείς συντάξεις έχουμε και σε ποια περιφερειακή ενότητα του ΕΦΚΑ. Και να σας φέρω και ένα παράδειγμα. Πριν τον πύργο ελέγχου, στην Κρήτη βγάζαμε 500 συντάξεις τον μήνα. Μετά τον πύργο ελέγχου, μετά δηλαδή την online παρακολούθηση των επιδόσεων των υπαλλήλων και των διευθυντών, βγάζουμε 1.500 συντάξεις τον μήνα. Οι ίδιοι. Λοιπόν, άντε, πάμε τώρα να μπούμε και εμείς σε λειτουργία πτήσης. Γιατί πριν από τον πύργο ελέγχου, εσείς κύριε Κοκκινάκη που είσαστε στον ΕΦΚΑ, βγάζατε 500 συντάξεις το μήνα συνολικά. Μετά με τον πύργο ελέγχου πάτε σε 1.500 συντάξεις το μήνα. Δεν θέλω να μου κάνετε σχόλιο, θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την ώρα. Πόσες εκκρεμείς συντάξεις υπάρχουν? Εγώ θα σας καλημερίσω και εσάς και τον κύριο Βαρδάκη, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δύο για αρχήν, για να μην είμαι και αγενής. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και εσάς. Ωραία. Και σας. Κύριε Κοκκινάκη, πείτε μου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, δηλαδή σε 25 ημέρες που λέει ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εάν μπορεί να εκαθαριστεί το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων πρώτου 2019. Πόσες έχουμε αυτή την ώρα? Σε τοπικό επίπεδο, μην πάτε σε όλη την Ελλάδα. Θα πω το εξής, ότι καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη γιατί προχθές σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είπα λάθος νούμερα, γιατί είχα και εγώ άλλη εκτίμηση. Δυστυχώς οι εκκρεμείς συντάξεις όταν είχαμε μιλήσει ξανά ήταν γύρω στις 14.000. Αυτό το γενικό σύνολο, μιλάμε για Ηράκλειο, Λασίθι, δυστυχώς έχει αυξηθεί. Και είναι πόσο? Οι εκκρεμείς συντάξεις γύρω στις 10-11.000 είναι μόνο στο πρώην περιφερειακό. Αυτά που μας λέει ο κύριος Όμηρος τώρα. Τι εννοείται 10 με 11.000 το πρώην περιφερειακό, τι θέλετε να μου πείτε? Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οι εκκρεμείς συντάξεις που έχουν παραμείνει στην γάμα τοπική διεύθυνση Ηρακλείου, πρώην περιφερειακό, εσταυρωμένο για να καταλαβαίνουν όλοι. Ιησούς Χριστός Νικάη. Μπλέξαμε με τα χωρικά, τα τοπικά χωρικά, υποδιευθύνσεις κλπ. Πείτε μου συνολικά για να το καταλάβω απλά. Εσείς μπορεί να είσαστε, να είσαστε πολύ εντάξει σε αυτό που θέλετε να πείτε, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συνολικά λέτε αυτό που έχουμε μόνο στο Ηράκλειο είναι 10 με 11.000. Περίπου, ναι. Όλες. Δηλαδή διαδοχική, επικουρική, συμμετοχές, θανάτου, αναπηρίας, τα πάντα. Από το Λασίθι οι πρώτοι 19 έχουν καθαριστεί. Ακούστε με λίγο. Το Λασίθι αυτή τη στιγμή βγάζει μόνο, βοηθάει μόνο στον ΟΓΑ. Και ένα κομμάτι το ΟΓΑ. Όχι ο. Πόσες εκκρεμούν από το Λασίθι? Ορίστε. Πόσες εκκρεμούν από το Λασίθι? Νούμερα ακριβώς δεν γνωρίζω. Απλά σας λέω ότι επειδή το Ηράκλειο, ας πούμε, έχει Ηράκλειο Λασίθι, αυτό είναι μια γενική εικόνα. Ωραία. Δηλαδή ο εσταυρωμένος έχει και τις εκκρεμότητες του Λασιθίου. Ωραία. Μέσα. Λέει λοιπόν ο κύριος Ομήρου ότι μέσα σε 25 μέρες τέλος Φεβρουαρίου θα έχει καθαριστεί. Αν δεν το άκουγα δεν θα το πίστευα. Γι' αυτό μου προκάλεσε έκπληξη. Το 100% των εκκρεμών συντάξεων για
προ του 2019, μέσα σε 25 μέρες. 10 με 10 χιλιάδες, 14 χιλιάδες. Ο κύριος εκπρόσωπος δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή ένας συζητητής στο Ηράκλειο που έχει 2.500 μέχρι τέλος του Φλεβάρι θα τις έχει βγάλει. Ξέρω. Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος εκπρόσωπος. Γιατί ξέρω. Αυτά τα ακούμε δυστυχώς, αλλά ξέρετε το επικοινωνιακό κομμάτι του κύριου Χατζηδάκη παίζει πάρα πολύ ωραία. Προσπαθεί προφανώς σε αυτό που και μακάρι να συμβεί, μακάρι, αλλά δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να φύγουν τόσες εκκρεμείς συντάξεις μέχρι τέλος του Φλεβάρι. Δεν γίνεται. Πόσοι ασχολείστε με το θέμα της εξέτασης των φακέλων? Πόσοι υπάλληλοι είσαστε συνολικά? Πηγαίνετε μέσα στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Έχουν μοιραστεί λίγο τα πράγματα. Δηλαδή έχουν μοιραστεί στις τρεις διευθύνσεις του Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή θα σας πω το εξής, ότι και αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς το εσταυρωμένος που έχει τις περισσότερες εκκρεμείς συντάξεις έχει μείνει χωρίς άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει 5 εισηγητές, από τους οποίους ο ένας είναι έμπειρος και οι υπόλοιποι 4 είναι τελείως άπειροι. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι μια κατάσταση που τη γνωρίζουν οι ηθήνοντες εδώ σε τοπικό επίπεδο η διοίκηση. Αλλά ανταυτού, αντί να το βοηθήσει και να πάει μπροστά, συνεχώς το αποψηλώνει αυτό το υποκατάστημα. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουν μοιραστεί στα υπόλοιπα υποκαταστήματα οι εισηγητές του ΤΕΟΣ ΤΕΒΕ και στο Ηράκλειο, στο Νεσταυρωμένο, δεν έχει έρθει κανείς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στο Ηράκλειο δεν βγαίνει ούτε μία σύνταξη του ΤΕΒΕ. Ναι. Δηλαδή συνολικά σε όλες τις υποδιευθύνσεις, έτσι όπως χωρίστηκαν εν πάση περιπτώσει οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, πόσοι είσαστε? 10, 15, 25 άνθρωποι οι οποίοι εξετάζετε φακέλους? Επειδή είσαστε πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, γι' αυτό το πάω σε πληθυντικό. Σύνολο σε εισηγητές, και δεν μιλάμε για όλο το και για τα τρία τμήματα των συντάξεων, γιατί δεν, το κάθε τμήμα συντάξεων δεν αποτελείται μόνο από εισηγητές. Ναι. Περίπου είναι γύρω στα 18 άτομα. 18 άτομα σε όλες 18 με 20 τις... άτομα, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Ωραία, 18 είναι. Σύνολο και στα τρία υποκαταστήματα. Ακριβώς, σε όλα τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Εσείς λοιπόν καλείστε με λειτουργία πτήσης να βγάζετε 1.500, όπως λέει, πύργος ελέγχου, αυτά τα ακατανόητα, ο κύριος Ομήρου, γιατί αυτή είναι η οδηγία και η εντολή που έχει, και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εσείς να μπορέσετε να βγάλετε στον αέρα όλες αυτές, όχι να βγάλετε στον αέρα, να ολοκληρώσετε αυτές, τον έλεγχο αυτών των φακέλων και να αποδώσετε τις συντάξεις. Κύριε Σωκράτη Βαρδάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, μπείτε και εσείς στην πτήση. Κύριε Λουγεράκη, καλημέρα και πάλι, καλημέρα στον κύριο Κοκκινάκη. Νομίζω ότι με τον πιο σαφή τρόπο αποτύπωσε την εικόνα τουλάχιστον στην Κρήτη, ειδικά στον νομό Ηρακλείου και στην Ανατολική Κρήτη, ο κύριος Κοκκινάκης. Για να είμαστε ειλικρινείς, το λέω για άλλη μια φορά. Πάντα υπήρχαν προβλήματα στον ΕΦΚΑ. Πάντα, διαχρονικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα, κυρία Λουγεράκη, είναι άνευ προηγουμένου. Τουλάχιστον για την Κρήτη, τον όσο γνωρίζω. Παλιότερα ήξερα την υπόλοιπη Ελλάδα όταν ήμουν στον τομέα εργασίας, τώρα δεν έχω άποψη το τι σημαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κανένα φιλότιμο εργαζομένο πλέον, σας το λέω με επίγνωση ότι λέω, δεν μπορεί να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. Και δεν είναι μόνο, και κακώς επικεντρωνόμαστε πολλές φορές και για τον Γεράκη, μόνο στην απονομή των συντάξεων. Αλλά εγώ να σας θυμίσω, Μάρτιος του 2021, ο αρμόδιος υπουργός διατυμπάνιζε ότι οι απονομές συντάξεων, για να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κύριος Κοκκινάκης όσον αφορά το επικοινωνιακό προφίλ που αποτυπώνει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Μάρτιος του 2021 οι απονομές συντάξεων θα πραγματοποιούνται με ένα κλικ. Αν εξαιρέσετε μία-δύο κατηγορίες, όλες οι άλλες είναι στο κενό. Μέχρι σήμερα, σε καμία των περιπτώσεων, και εδώ μιλώ σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Το Υπουργείο Εργασίας, κυρία Βουγεράκη, όχι μόνο δεν έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να επιλύσει το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων, αλλά δεν δίνει και λύσεις σε επιπλέον ζητήματα που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία εξέταση και συνταξιοδοτικών και όχι μόνο συνταξιοδοτικών υποθέσεων. Να θυμηθούμε βέβαια αυτό το μεγάλο βαρύγδουπο εγχείρημα
που τα κάνανε με τους λογιστές και με τους δικηγόρους. Να σας θυμίσω ότι 1200 δικηγόροι λογιστές συμμετείχαν στην πιστοποίηση και από τους 1200 πήραν 179. Ναι, ναι, εντάξει. Χώρα. Και φτάσαμε στη λειτουργία πτήσης, δηλαδή στον πύργο ελέγχου, ναι, ναι, που ακούσαμε να λέει ο κύριος Τσάπαλος. Και στη δεύτερη 154, που αυτοί οι άνθρωποι, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, και ας βγει κάποιος να με διαψεύσει, διεκπεραιώνουν απλές υποθέσεις. Δηλαδή, ναι, το σύνολο των συντάξεων που έχουν παραμείνει τώρα και είναι διαδοχικής ασφάλισης και οτιδήποτε άλλο παραμένουν στο κενό. Να πω πάλι ότι το άλλο νομοθέτησε η κυβέρνηση, για να δείτε πόσο πίσω είμαστε. Νομοθέτησε για την επαναφορά συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΙΚΑ, ο ΑΕ, ο ΓΑ, ΕΦΚΑ, για να επανέλθουν και να βγάλουν συντάξεις. Ξέρετε ότι πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε επανέλθει ούτε ένας. Ούτε ένας. Και ακούστε τώρα, να σας πω κάτι άλλο. Το ξέρω, κύριε Κοκκινάκης, γιατί δεν είναι μόνο η απονομή συντάξεων. Και εδώ μπορώ να σας μιλάω για 10.000 προβλήματα. Εδώ δώσανε 12 εκατομμύρια, κυρία Δουλγεράκη, για να φτιάξουν ένα τηλεφωνικό κέντρο για να απασχολεί, για να εξυπηρετεί, υποτίθεται, τους ασφαλισμένους, και λόγω COVID αλλά και λοιπά, για να μην συνοστίζονται κλπ. Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο σχεδόν δεν λειτουργήσε ποτέ. Από τις αρχές του 2021, το ξέρετε αυτό, αν θέλει ο κύριος Κοκκινάκης μπορεί να το επιβεβαιώσει, οι ασφαλισμένοι οι οποίοι πήγαιναν στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, ακούστε, για να υποβάλουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια πριν το 2002 ή και μετά το 2002, ώστε για να πραγματοποιηθεί καταμέτρηση των ενσύμων, των ημερομισθείων, δεν μπορούσαν να πρωτοκολλήσουν το αίτημά τους στο ολοκληρωμένο, το τεράστιο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ. Και έμπαινα στο σιρτάρι. Νομίζω ότι λύθηκε πριν δύο εβδομάδες, κυρία Δουγεράκη. Θέλω να σας πω κι άλλα. Πώς λειτουργεί το ΚΕΠΑ. Πώς λειτουργεί το ΚΕΠΑ. Από τρεις επιτροπές, δύο, και όταν είχε αναστολή λειτουργίας δύο χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα πάρουν την αναπηρική. Αυτά τα έχετε τονίσει κατά κόρον, πρώτον, γιατί γνωρίζετε για τον εργασιακό χώρο. Μην ξεχνάμε την δική σας την ενασχόληση σαν πρόεδρος επίσης του εργατικού κέντρου στο Ηράκλειο. Γιατί και κοινοβουλευτικά έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι για άλλη μια φορά τα δέοντα θα γίνουν και τα ξέρουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μου τηλεφώνησε μια κυρία χθες το βράδυ. Ναι. Ακούστε να δείτε. Έπαιρνε τη σύνταξη, τη σύνταξη ΟΓΑ. Τα ξέρει ο κύριος Κοκκινάκης. Η αναλογική σύνταξη που έπαιρνε λόγω των εισφορών που πλήρωνε, ακούστε, ήταν περίπου τα 100 ευρώ, η βασική σύνταξη 360 ευρώ. Πήρε, πέθανε ο σύζυγός της και παίρνει τη σύνταξη κυρίας 480 ευρώ. Έχει αιτηθεί σχεδόν ένα χρόνο να κοπεί η βασική σύνταξη των 360 ευρώ. Που δεν, λόγω του ότι παίρνει την σύνταξη κυρίας, άρα δεν τη δικαιούται πλέον, ακούστε τώρα, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, δεν έχει διακοπεί η σύνταξη, γιατί λέει υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, ενώ η γυναίκα μου λέει, κύριε Βαρδάκη, πέστε μου, εμένα μου βάζουν κάθε μήνα σε ένα λογαριασμό 360 ευρώ. Καλά, εγώ τα είδα, μου λέει. Εάν τα χαλάσω αυτά τα λεφτά που τέλος του χρόνου, ήδη έχουν μαζευτεί ένα ποσό γύρω στα 3.600. Όταν μετά από δύο χρόνια που θα έχουν γίνει 8.600. Και μου τα ζητούν πίσω, εγώ που θα τα βρω να τα δώσω. Μάλιστα. Ακούστε ένα από τα πολλά παραδείγματα. Χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Ακριβώς, ένα από τα πολλά. Όπως ένα σοβαρό. Μισό λεπτό. Μην αναφερθείτε σε άλλα παραδείγματα, γιατί ο χρόνος θα με πιέσει αφορικά. Καταργήθηκε το τμήμα. Ακούστε. Καταργήθηκε το τμήμα που έκανε τις παραπάνω εργασίες που σας προείπα. 31/8/21 και ήταν τμήμα. Οι δυσλειτουργίες και η διαχείριση γνωρίζουμε ότι είναι λανθασμένη, κύριε Βαρδάκη. Σε κάποια άλλη υπηρεσία. Ωραία. Και μου λέτε εμένα τώρα για απονομή συντάξεων. Ωραία, λοιπόν, αφήστε το τώρα. Μέχρι εκεί. Γιατί η δυσλειτουργία είναι πραγματικά φοβερή. Λέει ο κύριος Τσάπαλος. Όσον αφορά στην παραγωγικότητα, έρχομαι σε εσάς, κύριε Κοκκινάκη, επίσης ένα θέμα, γιατί νομίζω ότι τα στοιχεία που δώσατε τα λένε όλα. Λέει, όσον αφορά στην παραγωγικότητα των υπαλλήλων, υπάρχουν υπάλληλοι που εκδίδουν 100 συντάξεις το μήνα, υπάλληλοι που εκδίδουν 10 συντάξεις το μήνα, με τον ΕΦΚΑ να επιβάλλει
πλαφόν όλοι οι υπάλληλοι να εκδίδουν τουλάχιστον 2 συντάξεις την ημέρα. Κύριε Κουκκινάκη, πόσο είναι εφικτό αυτό? Κύριε Κουκκινάκη, τι έγινε, τον χάσαμε? Επικοινώνησε με τον κύριο Κουκκινάκη. Ακούτε, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, σας λέω το εξής, ότι μάλλον ο κύριος Τσάπαλος δεν γνωρίζει πώς βγαίνει μια σύνταξη. Μια σύνταξη μπορεί να χρειαστεί να δουλευτεί 2 ώρες και μια σύνταξη μπορεί να χρειαστεί να δουλευτεί μήνες. Έχει να κάνει με το τι, την ασφαλιστική ιστορία του κάθε ασφαλισμένου, σε ποια ταμεία δούλεψε, πού δούλεψε. Άρα δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορείς να τα βάλεις στο ίδιο καζάνι όλα. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να. Θα σου κάτσουν 2 περιπτώσεις. Ένας συζητητής μπορεί να χρεωθεί 5 περιπτώσεις, οι οποίες να είναι και οι 5 διαδοχές, και ένας άλλος 5 απλές. Ωραία, άνθρωπε μου, δηλαδή μπορείς μέσα σε 2 μέρες. Γνωρίζεις σε διαφορετικό καζάνι τον καθένα και να. Ωραία, κύριε Κουκκινάκη, μπορείς σε παρακαλώ σε μία μέρα να βγάλεις 2 συντάξεις, να απονείμεις 2 συντάξεις, να εξετάσεις 2 φακέλους. Ακούστε, για να γίνει αυτό θα πρέπει να οριμανθεί ο φάκελος, δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες. Παρότι, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν βοηθήσει λίγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τη δουλειά του εισηγητή την κάνει όλο το σύστημα. Όχι. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλληλογραφίες, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για να μπορέσει αυτή η σύνταξη. Ωραία. Αυτό που λένε να πατηθεί το κουμπί υπάρχουν, και να βγει. Υπάρχουν δύο παρατηρήσεις. Μια ανώτελεία, γιατί θα πρέπει να σας απελευθερώσω και έγκαιρα. Προσέξτε, μία από τη Θεσσαλονίκη παρατήρηση από τον κύριο Κούλη. Γιατί τόσα ψέματα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη σαφέστατα. Τι περιμένουν δηλαδή, να πεθάνουν οι συνταξιούχοι ή μήπως να πιεστούν οι υπάλληλοι και να βγάζουν δουλειά για 5 άτομα ο καθένας? Και επίσης ένα ερώτημα που λέει το εξής. Νομίζω η ερώτηση στην αξιωματική αντιπολίτευση, πως είναι ξεκάθαρη, βλέπουν ότι ο ελληνικός λαός βασανίζεται, καταστρέφεται, αυτοκτονίες χάρη μιας ουτοπίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Ωστόσο βλέπουμε ότι ως αντιπολίτευση δεν έχουν καμία πρόταση, δεν βλέπουν, εγώ λέω και βλέπουν και ξέρουν, γιατί όλο γι' αυτό μιλάνε. Πραγματικά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μία κουβέντα, 1 λεπτό μου έχει μείνει, κύριε Βαρδάκη. Στο 1 λεπτό να σου πω ότι από τον περασμένο Μάρτιο, είχα διατυπώσει εγγράφως την άποψή μας, εγώ προσωπικά, την άποψή μας για την πρόσληψη 500 προσλήψεων στον ΕΦΚΑ. Δεν προείχε, κυρία Δουγεράκη, η πρόσληψη αστυνομικών στα πανεπιστήμια. Να το πω και διαφορετικά. Ας γινόταν και αυτό σε κάποιο άλλο χρόνο, εάν έκρινε η κυβέρνηση ότι ήταν επιτακτική ανάγκη. Εάν δεν γίνει αυτό, τώρα ακούγονται φωνές μετά από την ασφυκτική, επειδή ξέρουν και αυτό το τερτύπι που είπε ο διοικητής του ΙΚΑ, είναι των απλών συντάξεων. Και βέβαια μπορείς να βγάλεις και 2 και 3 συντάξεις τη μέρα, ένας υπάλληλος. Αλλά αυτό αφορά και αυτές βγάζουν τώρα. Και δυστυχώς, κυρία Δουγεράκη, αναπηρικές διαδοχικές συντάξεις που χρειάζονται περισσότερο χρόνο, τις βάζουν στα σιρτάρια και τα δύσκολα σε 3 μήνες από τον Ιούνιο και μετά, όπως είπε ο κύριος Τσάπαλος. 500 προσλήψεις που ακούγεται τώρα ότι εδέησε ο κύριος να το πάρουν, να το λάβουν υπόψη τους αυτές τις επισημάνσεις. Δεν πρόκειται να λυθεί το Μάλιστα. πρόβλημα του ΕΦΚΑ. Απόλυτα κατατοπιστική και οι δύο. Θέλετε να κάνει, πείτε μια κουβέντα. Θα ήθελα να κάνω αν μου επιτρέπετε 2 δευτερόλεπτα, θα ήθελα να πω κάτι. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Πέρα από εδώ τοπικά, πέρα από τα προβλήματα του ΕΦΚΑ που έχει όλος ο κόσμος, όλος ο εργαζόμενος κόσμος στον ΕΦΚΑ, έχουμε και τα τοπικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα στην αρχή, δυστυχώς κάποιοι από την τοπική διοίκηση προσπαθούν με τρόπο για να δείξουν ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους εκείνοι, αποψηλώνουν το περιφερειακό με τρόπο απαράδεκτο, να το πω έτσι γεμάτος οργή, αφήνουν τον κόσμο έρμεο, δηλαδή να μην μπορεί να δουλέψει ο συνάδελφος για να βγάλει μία σύνταξη. Αλλά θα σας πω το εξής, αυτό που είπε και ο κύριος Βαρδάκης. Είχαμε ένα κέντρο πληρωμών το οποίο έχει χιλιάδες εκκρεμότητες. Αυτή τη στιγμή είχε ένα άτομο που εξυπηρετούσε και δυστυχώς το πήραν και το πήγαν στην Αλικαρνασσό. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην Αλικαρνασσό. Απλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ήταν ένα άτομο εκεί το οποίο εξυπηρετούσε όσο μπορούσε να εξυπηρετήσει τις εκκρεμότητες του κέντρου πληρωμών, που είναι χιλιάδες, σας λέω. Έτσι, και αυτή τη στιγμή το πήραν από εκεί και το πήγαν στην Αλικαρνασσό. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι προσπαθούν με τρόπο να δείξουν δια ιδίως όφελος ότι κάνουν εκείνοι καλύτερη τη δουλειά τους και την πληρώνει δυστυχώς ο κόσμος. Αυτό
Το λέω και το ξέρει και ο κύριος Βαρδάκης και το ξέρουν και άλλοι πολλοί που ασχολούνται στον ΕΦΚΑ εδώ στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Εμείς όλα αυτά τα εγώ έχουμε καταγγείλει. Εγώ το κρατάω συλλόγος, το μήνυμα το στείλατε. Τα τελευταία χρόνια συνεχώς το μήνυμα το στείλατε. Τα λέμε, τα επιμένουμε, τα καταγγέλουμε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν το ξέρω. Ένα δευτερόλεπτο. Για την υπηρεσία που είπε ο κύριος Κοτσινάκης, να σας πω ότι εμπεριέχεται η λειτουργία, ότι ο επανέλεγχος μάλλον στα παραπληγικά επιδόματα που είναι 30-40 περιπτώσεις το μήνα, που πρέπει να γίνονται χειρόγραφα ο έλεγχος και η διακοπή αν χρειαστεί. Εντάξει, τώρα τι να πω, λέτε για εσωτερικούς λόγους εκεί για να φαίνεται ότι μια υποδιεύθυνση κάνει καλύτερα δουλειά της από την άλλη. Να απαντήσουν εκείνοι που ξέρουν. Ακούστηκαν δημόσια. Σταματήστε. Ακούστηκαν δημόσια όλα αυτά. Ας απαντήσουν εκείνοι που νομίζουν ότι θίγονται από αυτή την ιστορία. Πάντα είμαστε ανοιχτοί. 398-181, 398-182 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι όπως τα λέει ο Βαρδάκης, ο Κοκκινάκης, ο Κοκκινάκης και ο Βαρδάκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.